Μετά από 40 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και προσφοράς του Σωτήρη Λαβούτα στη Νεά Σέγας Κρήτης, είχαμε προσφάτως αλλαγή σκυτάλης. Πλέον στον προεδρικό θόκο βρίσκεται ένας ακόμη έμπειρος παράγοντας του κλασικού αθλητισμού της Κρήτης με πολυετή παρουσία, ο λόγος για τον Παναγιώτη Αντωνακάκη. Είναι πρώτα απ' όλα και μια ιστορική στιγμή για το σωματείο μου. Είναι η πρώτη φορά που παράγοντας του Όφη είναι πρόεδρος της ΕΑΣ. Είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ, είναι τιμή φυσικά για μένα, ένα μεγάλο ευχαριστώ τα σωματεία που με στήριξαν με αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία. Ήταν μετά από πολύ καιρό 2 παρατάξεις, οπότε οι εκλογές ήταν εκλογές με νόημα. Το καλό είναι ότι και η ανανέωση έχει γίνει σε σημαντικά πρόσωπα. Το Συμβούλιο είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι άτομα με όρεξη και γνώση. Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια συνέχεια της επιτυχημένης θητείας του Λαβούτα, του Σωτήρη, ο οποίος μακάρι να έχω και εγώ τη χαρά να φύγω έτσι πετυχημένος όπως έφυγε. Δεν μπορούσε άλλο να συνεχίσει γιατί ήταν 40 χρόνια. Πιστεύω ότι η ενότητα που έχει σφυριλατηθεί αυτά τα χρόνια θα τη διατηρήσω. Εφόσον βέβαια το θέλουμε όλοι, θα παραμείνει μια γροθιά ο στίβος και θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε τις δράσεις μας με κάποια άλλα πράγματα σε συνεργασία με το Δήμο, την περιφέρεια που πάντα είναι μαζί μας. Νομίζω ότι αν συνεργαστούμε όλοι μαζί, υπάρχει πεδίο λαμπρό και πεδίο το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Πρωταρχικός σκοπός είναι να κρατήσουμε τα κεκτημένα, γιατί αυτό είναι και μετά να χτίσουμε ό,τι μπορούμε παραπάνω. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτή την επόμενη μέρα, τις πρώτες σκέψεις που κάνετε σαν νέα ηγεσία της ΕΑΣ Σέγας Κρήτης. Υπάρχουν πράγματα που θέλετε ενδεχομένως να αλλάξετε, να βελτιώσετε, να διαφοροποιήσετε? Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις, οι στόχοι που έχετε? Ουσιαστικά θέλουμε να βελτιώσουμε. Γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, γνωρίζουμε τα πάντα, θέλουμε να βελτιώσουμε. Το επίπεδο που άφησε η ΕΑΣ Σέγας Κρήτης, που στον τρόπο λειτουργίας της είναι κορυφαία στην Ελλάδα, έχοντας και το στήριγμα τον Μάρκο τον Καλούδη, έναν άοκνο εργάτη, τεχνικό σύμβουλο, βοηθό μας όλα, όλοι μας ζηλεύουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι υψηλό το επίπεδο, ο πίσης είναι ψηλά. Πρέπει όμως να κάνουμε και άλλα πράγματα. Να φέρουμε διοργανώσεις, όπως είχε γίνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων, να εκμεταλλευτούμε όποια ευκαιρία μας έρθει. Τα νέα άτομα που μπήκανε, πιστεύω, θα δώσουν και αυτοί νέες ιδέες, αλλά γενικά ο κορμός είναι ο παλιός. Ο πολύπειρος παράγοντας αναφέρθηκε και στην εξέχουσα θέση που κατέχει ο κρητικός στίβος σε πανελλήνιο επίπεδο. Η ΕΑΣ, γιατί σε ΕΑΣ μιλάμε τώρα, είναι τέταρτη στην Ελλάδα, 17 ΕΑΣ, τέταρτη στην Ελλάδα, με μικρό πληθυσμό, και είναι η πρώτη επαρχιακή ΕΑΣ. Αυτό τα λέει όλα. Μέσα στα 16 σωματεία με δικαίωμα ψήφου και μητρό κανονικό κλπ. Έχουμε, πριν την τελευταία χρονιά δεν βγήκε αξιολόγηση, έχουμε τον Βεζέλο πρώτο σωματείο στην Ελλάδα από 340 σωματεία που αγωνίζονται, πρώτο σωματείο στην Ελλάδα, τον Όφη 7ο στην Ελλάδα που πέρυσι αν έβγαινε αξιολόγηση ήταν 3ος-4ος, γιατί είχαμε πάρα πολύ καλή χρονιά. Ο κύριος Αντωνακάκης αναφέρθηκε και στην αναμόρφωση του σταδίου ελευθερίας που αποτελεί πόλο έλξης για αναρρύθμιτους αθλούμενους, αλλά και σε όσα θα πρέπει να φτιαχτούν στη συνέχεια. Έχει βελτιωθεί σε πολλά άλλα σημεία, με τις κερκίδες, με τα κουφώματα, με τα μπάνια, με την αίθουσα γυμναστικής. Έχει γίνει μια προσπάθεια φιλότιμη. Εντάξει, υπήρξαν κάποια προβλήματα, γνωστά τα ξέρετε, τα οποία από ό,τι βλέπω υπάρχει μια διάθεση να φτιαχτούν. Είναι όμως δύσκολο να φτιάξεις κάτι το οποίο δεν αστόχησε.